Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αυστηρό μήνυμα στη Δύση. Απίφθινε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην Τραπεζούντα εν ώψη της σημερινής συνόδου Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βάρονα της Βουλγαρίας. Ερντογάν διαμήνυσε ότι η Τουρκία δεν δέχεται μαθήματα από τη Δύση, αναφερόμενος στις καταδικαστικές δηλώσεις για την επέμβαση στο Αφρίν της Συρίας, σημειώνοντας μάλιστα πως για τα όσα επιρρύπνουν στην Τουρκία ο ίδιος έχει βίντεο που τα αντικρούν, τα οποία πρόκειται να προσκομίσει στη Σύνοδο. Προειδοποίησε μάλιστα ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια των Τούρκων. Με τους γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Ανδριανούπολη, επικοινώνησε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε μαζί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Νέα Δημοκρατία, τους διαβεβαίωσε ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό τα παιδιά τους στην Ελλάδα και στα σπίτια τους. Το θέμα αναμένεται να θέσουν σήμερα στον Ταγίπ Ερντογάν οι κύριοι Γιούγκερ και Τούσκ στην Ευρωτουρκική Σύνοδο κατά τη συνάντησή τους στις 7 το απόγευμα. Αποτροπιασμό και αγανάκτηση προκαλεί βίντεο στο οποίο δύο πλήτες του ελληνικού στρατού βασανίζουν ένα σκυλάκι και στη συνέχεια το πετούν σε γκρεμό. Η σκηνή έχει βιντεοσκοπηθεί με κάμερα κινητού τηλεφώνου από τρίτο πλήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, οι τρεις στρατιώτες που έχουν διαπράξει την κτηνοδία έχουν απολυθεί, είναι πλέον πολίτες, αλλά έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία τους θα διαβιβαστούν στην αστυνομία. Ενδελεχή έρευνα και τις αυστηρότερες προβλεπόμενες ποινές ζήτησε ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος. Ο Τομεάρχης Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας κάνει λόγο για πετρόπαια ενέργεια για την οποία δεν υπάρχουν λόγια και ζητά αυστηροποίηση των ποινών. Νέο φαινόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη και σήμερα με υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Στεφανάκη λόγω των αναμενόμενων εκτάκτων φαινομένων. Στη διεθνή ενημέρωση, η τραγωδία στη Ρωσία μετά από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο χθες στο Κεμέροβο της Σιβηρίας. Οι νεκροί ανέρχονται σε 37, ενώ 69 άνθρωποι είναι αγνοούμενοι. Τα περισσότερα θύματα βρέθηκαν σε κινηματογραφική αίθουσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την μπάσκετ λίγκ των ανδρών, ο Παναθηναϊκός Superfoods διεύρυνε σε 20-0 το ΑΕΚ το σερί του μετά την άνετη νίκη του με 96-66 στην έδρα των Τρικάλων. Πρωταγωνιστές για τους πράσινους ήταν η Θανάση Αντετοκούμπο και ο Κωνσταντίνος Μήτογλου, οι οποίοι πέτυχαν προσωπικά ρεκόρ με 25 και 20 πόντους αντίστοιχα.